Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να σχολιάσουμε και το διπλό που πέτυχε η Λάρισα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο που τη ΣΑΕΚ με 1-0, που ουσιαστικά σφράγισε και την παραμονή της η Λάρισα. Εγώ τη Λάρισα, Γιάννη, την είδα από κοντά. Πολύ πειθαρχημένο, 5-3-2. Mm-hmm. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Και τελειώνω, δεν θα πάμε σύντομος. Και τα χαφ και οι δύο φορ δεν έχουν ταχύτητα μεγάλη. Οπότε δεν μπορούν εύκολα να βγουν σε χώρους. Εγώ τον είπα τον Κούλια. Πάρε δύο φορ, του λέω, έτσι όπως είναι η ομάδα, με ταχύτητα. Να φεύγεις. Μου λέει, το έχω υπόψη μου. Μιλάμε, είναι παρακολουθεί με αλέφαντο έρωτα μεγάλο, εσένα. Και του λένε κιόλας, και ευχαριστεί τον Νίκο που τον είπε καλά λόγια κτλ. Του λέω δύο center for γρήγορους, 5-3-2 έτσι όπως το έχει, πολύ καλά στημένο, τον είδαμε, τον ΠΑΟΚ, τον ζόρισε πολύ τον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ. Και θα πάει καλά η Λάρισα, έχει καλή, ναι, έχει καλή τακτική, ας πούμε. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί με ρωτάει ο Νίκος, ο Ταλός ο Φέστα είναι προπονητής. Ναι. Τώρα, να πω την αλήθεια, εγώ δεν τον ήξερα πριν έρθει στην Ελλάδα, αλλά Ιταλός είναι. 5-3-2 παίζει. Πολύ την τακτική καλύτερο, λογικά θα την προσέχει. Γιάννη μου, Γιάννη, το center for είχε παίκτη πάνω και είχε βάθος 3 μέτρα. Ό,τι ακριβώς λέει ο Νίκος. Ναι. Λέει, το ο Φέστα είχε ένα πρόβλημα, ότι έχει να κάνει με πρόεδρο που ξέρει μπάλα, γιατί λίγοι πρόεδροι ξέρουν μπάλα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Είχε το Μόρα λίμπερο λίγο και το Ζίζιτς είχε πάνω στον Σφιντέρσκι και πιάνε χαφ τον Μπέλκα. Το είχε οργανώσει πολύ καλά. Είχε τον Μπέρτο δεξιά, έπαθε φλάση ο Μπέρτος, έβαλε τον Καρανίκα. Mm. Αυτό το στυλ. Απλά ο Νούτς και ότι ο Σιβάσκα, όπως το λένε, δεν είναι πολύ ταχύς, δεν είναι γλίγοροι, ναι, να φύγουν στον χώρο. Εντάξει, κάποιες προσθήκες θα τις κάνει. Θα τις κάνει, ναι.